Τώρα πέρασε την παλιά του. Βαλτοβαλίεφ για το Βλάχο. Πρόλαβε η σέντρα. Το σούτ γυριστό κοντράρι και απομακρύνει ο Κισκαμπάνης τελευταία στιγμή. Για να δούμε λοιπόν τη φάση. Τρέχει ο Βλάχος. Θα βγάλει τη σέντρα. Το γυριστό είναι κάτω η μπάλα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι κάτω η μπάλα. Στα πόδια, για να δούμε, τουλάχιστον από εκείνο το replay. Και από αυτό είναι κάτω η μπάλα χαμηλά. Ζορμπάς. Τρύπωσε εκεί στους αντιπάλους μέσα. Βλάχος, η σέντρα λιώθηκε. Διώχνει ο Κισκαμπάνης. Ξανά ο Ανδρεόπουλος μπροστά. Δεν υπάρχει offside. Γιφτοκώστας μπερδεύεται. Μπαλτοβαλίεφ 1-0. Εδώ διαμαρτύρονται οι του Απόλλωνα για offside. Θα δούμε τη φάση. 1-0 πάντως από τον Μπαλτοβαλίεφ. Ανοίγει το σκορ. 7ο τέρμα του Σκοπιανού στο πρωτάθλημα. Πολύ νωρίς. Προφανώς και καλύπτεται. Υπάρχει ο αμυντικός. Βλέπετε, είναι πολύ καθαρή η φάση. Από το λιώνει το λάθος. Μετά είναι πολύ αργά για να διορθώσει η άμυνα του Απόλλωνα οτιδήποτε. Ο Λιώνης είχε την ευθεία πίσω ξεχασμένος, άργησε να φύγει και 1-0 λοιπόν. Yes, this is very hard game for us. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο και σκληρό παιχνίδι. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο μετά από τις εκτός έδρας απώλειες που είχαμε για να επιστρέψουμε στις νίκες και να χτίσουμε πλέον και πάλι αυτή τη διαφορά που έχουμε από τους δύο. We must win and what he coach he say before the game, we make this in the field and we win. Επιμένουν παίκτες του Απόλλωνα. Ο Παπάς δεν διώχνει καλά. Πόποβιτς κρατάει μες στην περιοχή το σούτ. Σώζει ο Βρονταράς στη γραμμή. Ο πορτιέρο της Κασιόπης. Εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα. Είμαι σε αυτή την ομάδα εδώ και 7 παιχνίδια. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Σταθήκαμε πάρα πολύ καλά στο γήπεδο. Δημιουργήσαμε στο πρώτο μήχρονο, ενώ χάναμε 2-0 με 2 γκολ, ανόητα πιστεύω, κατά τη γνώμη μου. Κάναμε 4 κλασικές ευκαιρίες και δεν μπορούσαμε να βάλουμε τον γκολ. Γιφτοκώστα στην εκτέλεση. Η μπάλα από το Σουάνι, μόλις πάνω από το δοκάρι σε κόρνερ. Ή όχι, out κατευθείαν. Δεν βρήκε ο Καρατζοβαλής, είναι out. Με τον Σουάνι που τρύπωσε, πήρε την κεφαλιά. Δείτε, βρήκε στο δοκάρι από πάνω. Κεφαλιά του Παπά. Οπότε δεν υπήρχε τίποτα άλλο για εμάς. Ούτε καλό ποδόσφαιρο μας ενδιέφερε. Ούτε κάτι άλλο, αλλά θέλαμε να επανέλθουμε στις νίκες, στους 3 βαθμούς και να διατηρήσουμε αυτή την απόσταση από τον δεύτερο και τον τρίτο της βαθμολογίας, έτσι ώστε να αισθανόμαστε καλύτερα ψυχολογικά και πιο ασφαλείς στα επόμενα παιχνίδια. Μπαλτοβαλίεφ κρατάει, η πάσα στο Σουάνι, στριφογυρίζει Χιφτοκώστας για το πλασέ πάνω στον Καρατζιοβαλή, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κασιόπη και πάλι. Στην εκτέλεση ο Γιφτοκώστας, με αρκετό φάλτσο η μπάλα στην περιοχή, Παπά στο σουτ, γκολ από κοντά από τον Μπαλτοβαλίεφ και πάλι δεύτερο γκολ, πήρε το rebound, 35ο λεπτό, το 2-0, η εκτέλεση από τον Γιφτοκώστα, η μπάλα πάει στην άλλη πλευρά στον ανενόχλητο Παπά, το σουτ, ο Μπαλτοβαλίεφ, εύκολα έχει ευθύνη και ο Καρατζιοβαλής, δεν έκανε έξοδο, Παπάς. Πιστεύω ότι μπήκαμε πιο δυνατά στο πρώτο ημίχρονο και εκεί κερδίσαμε και το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν βγήκαμε τόσο καλά, μας πίεσε η ομάδα της Καλαμαριάς, αλλά κράτησαμε. Οπισθοχωρεί η Κασιόπη. Με αρκετό φάλτσο Βρονταράς με τη γροθιά του Ναλμπάντης. Πάει για το σουτ, προλαβαίνει ο Παπάς να διώξει. Εν τω μεταξύ ο Κισκαμπάνης είναι στο χορτάρι. Το παιχνίδι συνεχίζεται και τώρα αφήνουν την μπάλα ο Βρονταράς με το Βλάχο και έχουμε διακοπή. Εν τω μεταξύ και νεύρα μεταξύ Παπά, Τζανδάρη, Ραπτάκι εκεί. Της Καμπάνης πάντα στο χορτάρι. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Κάνει ο Βρονταρά στην έξοδο. Έχει βρει μπάλα στο κεφάλι του Της Καμπάνης στην έξοδο του Βρονταρά. Ο διαιτητής υπεπέζεται σε αυτή τη φάση. Στην οποία επαναλαμβάνει η μπάλα, βρήκε στο κεφάλι του Κισκαμπάνη. Δείτε άλλη μια φορά την εκτέλεση από τον Μπέλκα. Με
Ο Βρονταράς πέφτει πάνω του και τον ρίχνει. Εδώ, για να τα λέμε όλα, είναι μια αμφισβητούμενη φάση. Εν τω μεταξύ, δύο ραπτάκι κίτρινη κάρτα για αυτές τις κοκορομαχίες, τις οποίες συνέχισε μετά. Εν τω μεταξύ, η μπάλα βρίσκεται στην πλάγια γραμμή, έτσι όπως διώχθηκε από τον Βρονταρά. Ο Κισκαμπάνη σηκώθηκε, είναι εκτός γραμμών, θα επιστρέψει σε λίγο. Μια φάση λοιπόν στην οποία υπάρχει θέμα ανατροπής του Κισκαμπάνη από τον Βρονταρά. Πόποβιτς υποδειγματικά η σέντρα στον Αλμπάντη, παραλίγο τον γκολ εδώ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Πέλκας λοιπόν, πάνω από το τείχος out. Καλή εκτέλεση αλλά εκτός στόχου. Τσερκέζος. Τζανδάρης. Κάθετα, Πέλκας, Τακουνάκι, Τζανδάρης, πλάγια, Βλάχος. Δεν περνάει το σουτ. Ξανά, δεύτερο σουτ κοντράρι, Τζανδάρης. Η μπάλα σώζεται από το Βρονταρά εξ επαφής. Εδώ φωνάζουν για χέρι οι παίκτες του Απόλλωνα. Ο Βρονταράς πάντως απομηχανίστεως και η κίτρινη είναι για διαμαρτυρία στον Βλάχο του Απόλλωνα. Διαμαρτύρεται και ο Αλεξίου. Πάρε Τσελεπίδη. Όλος ο πάγκος, με πρώτα απ' όλους τον Αλέξη Αλεξίου, τον ακολουθεί και ο Αλντίν Χατζή για τις διαμαρτυρίες προς τον τέταρτο για το πέναλτι, όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, για το οποίο διαμαρτύρουν και οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Θα δούμε τη φάση, περίμενε πάρει. Υπάρχει χέρι και είναι απλωμένο του ραπτάκι. Εδώ υπήρχε παράβαση. Άλλαξε πορεία η μπάλα και μάλιστα ήταν με μέτωπο προς την εστία. Παίζεται υποδιαιτής, ο οποίος σε τρεις συνολικά αμφισβητούμενες φάσεις, δύο για τον Απόλλωνα, γιατί θυμίζω ότι ήταν και εκείνη η ανατροπή του Κισκαμπάνη στο 43 από τον Βρονταρά, αλλά και ένα χέρι του Μπερντέν, και στις τρεις περιπτώσεις είπε παίζεται. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι του Απόλλωνα. Λοιπόν, σε αυτή την φάση το χέρι του Ραπτάκη μέσα στην περιοχή. Παίρνει λοιπόν ο Λιόνης. Κάθετα μπροστά, το σούτ, η μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Βλάχο.